Οπό αντιμετώπισε το Χαϊδάρι στο Ατσαλένιο με το παιχνίδι να ξεκινά άσχημα για τους γηπεδούχους, αφού στο τρίτο μόλις λεπτό πέπεσε σε πέναλτι και ο Γκέτς ήταν εύστοχος από τα 11 βήματα κάνοντας το 0-1. Πριν συμπληρωθούν 10 λεπτά στο παιχνίδι, ο Κυριαζής δέχτηκε την ασίστα από τον Αργυρίου και έστειλε για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίκτυα του ΠΟΑ, με τους γηπεδούχους να έχουν έντονα παράπονα για offside. Το σουτ του Καϊμακαμούδη στο 18 δεν κατάφερε να ξαναβάλει τον ΠΟΑ νωρίς στο παιχνίδι και στην επόμενη φάση, μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Συριόπουλος με κεφαλιά έβαλε το Χαϊδάρι με 0-3 μπροστά στο σκορ. Στο 28 έγινε και το 0-4 με κεφαλιά του Κυριαζή μετά από φάουλ του Γκουτίδη, σε ένα φιαλτικό πρώτο ημίχρονο για τον ΠΟΑ στο Ατσαλένιο. Στο δεύτερο ημίχρονο, έστω και πίσω στο σκορ με 4 γκολ, ο ΠΟΑ προσπάθησε να βγάλει αντίδραση και μείωσε το σκορ σε ένα 4-49 με κεφαλιά του Γιακουμάκη μετά από κόρνερ του Μπουτσάκη. Μάλιστα, η ομάδα του Ατσαλένιου βρήκε και δεύτερο γκολ στο 61 μετά από ωραίο συνδυασμό και κοντινό πλασέ από τον Μανώλη Ροβήθη. Στο 75 όμως ήρθε μια αρνητική εξέλιξη, με τον Νύχταρ να αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ σε αντίπαλο, αλλά έστω και με 10 παίκτες στην επόμενη φάση ο Ροβήθης παραλίγο να μειώσει κι άλλο το σκορ, κάτι που τελικά είναι στο 80. Ο Βρετός κέρδισε πέναλτι από τον Ντούνι, με τον Γιάννη Γιακουμάκη να είναι ψύχρεμος και να γράφει το 3-4. Αυτή η εξέλιξη έφερε ελπίδα για τα τελευταία λεπτά, όμως η αποβολή του Αυγουστάκη στο 83 έπαιξε ρόλο στο οποίο να μην μπορέσει να πάρει περισσότερα από ένα μάτς που ήδη από το πρώτο ημίωρο η πλάστηκα είχε γύρει υπέρ του Χαϊδαρίου. Θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι που θα το θυμόμαστε για χρόνια, με εκπληκτική διακύμανση. Εμείς για μια ακόμα φορά είμαστε καταπληκτικοί στο πρώτο ημίωρο. Νομίζω η μπάλα που λέμε μας ήθελε, γινόταν τα πάντα. Ό,τι τελική κάναμε ήταν γκολ. Και αξίζουν πάρα πολλές χαρακτήρες στα παιδιά, γιατί είχαμε δουλέψει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Είχαμε δουλέψει και σε διαφορετικούς σχηματισμούς που θα επέλεγε ο Ατσαλένιος. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι μείναμε στα αποδυτήρια. Παρόλο που συζητήσαμε ότι αυτά τα παιχνίδια με μια τόσο καλή ομάδα σαν τον Ατσαλένι, που για μένα δεν είναι για να έχει 6 πόντους. Όχι, δεν μπορούσαμε να βάλουμε κάτι. Να είμαστε αντικειμενικοί. Ό,τι και προσπάθεια να κάναμε, όταν είχαμε μείνει και με 10 παίκτες και μετά με 9, είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει ένα παιχνίδι. Τελικά δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να έρχονται οι ομάδες εδώ πέρα, να τρίμουν τα χέρια τους, να ξέρουν ότι θα προηγηθούν σίγουρα στο σκορ. Και εμείς να κυνηγάμε τον αντίπαλο συνέχεια. Δεν το μπορώ άλλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Κάτι θα γίνει όμως. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά έχω δει την ομάδα μου να είναι απαθέστατη, να μην έχει μπει μέσα στο γήπεδο για 45 λεπτά. Καν. Δεν θυμάμαι έναν να έχει προσπαθήσει. Έναν παίχτη. Και στο δεύτερο, τα ίδια τα παιδιά σχεδόν να είναι αλλαγμένα. Να θέλουν να κάνουν μια προσπάθεια. Ναι, δεν γίνεται όμως το ποδόσφαιρο να παίζεις 45 λεπτά και να θες να διεκδικήσεις κάτι. Το ποδόσφαιρο είναι 90 λεπτά συν. Αν θέλουμε να κερδίζουμε κάτι, πρέπει να είμαστε από το πρώτο έως το συν, αυτό που είπαμε. Σήμερα πραγματικά δεν δικαιούμαστε τίποτα.